μας έχει μείνει πρώτον ο ηρωισμός του. Περπάτησε 2 χιλιόμετρα στο χιόνι. Από το Τεπελένι και τη Βόρειο Ήπειρο και το έτος του 40 είχαμε έναν πρωθυπουργό να δείξει τέτοιο ηρωισμό. 2 χιλιόμετρα στο χιόνι περπάτησε ο Αλέξης. Χειροκροτήστε τον. Αν σκεφτείτε πόσες φορές μας έχει πει στη Βουλή, μα διαπραγματεύτηκα 17 ώρες. Ετοιμαστείτε να ακούσουμε και μια εκατοστή φορές περπάτησα στο χιόνι για 2 χιλιόμετρα. Λοιπόν, τι έμεινε άλλο, ότι συναντήθηκε με τον Ζάε. Όπου οφείλω να πω ότι τη φωτογραφία που είδα την επόμενη μέρα, αξίζει να τη δείτε, αν είχαμε τώρα την τεχνική δυνατότητα να την έβαζα πίσω, μοιάζουμε κιόλα. Είχα και το ίδιο σακάκι, το ίδιο πουκάμισο, εγώ ή γραβάτα, το είχαν μελετήσει πώς θα το στήσουμε. Αλλά χθες έγινε το πιο ωραίο. Χθες συναντήθηκε ο Αλέξης μας, αυτός ο Ρικάρδος ο Λεωτόκανδρος, με την Κριστίν Λαγκάρντ. Ξέρετε ποια είναι η Κριστίν Λαγκάρντ? Είναι αυτός ο εκπρόσωπος του Σατανά επί της γης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο Αντώνη Οικονόμου φυσικά θα έδιωχναν, είναι γνωστό ότι θα έδιωχναν. 1,5 χρόνο πριν, να θυμάστε, είχαν υποκλέψει κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι, ένα τηλεφώνημα της Βελκουλέσκου με τον Τόμσεν, δεν ξέρω να θυμάστε καθόλου αυτά, το Χίλτον. Είχε βγει στα Wikileaks και έπαιζε 2-3 μέρες και κατήγγειλε ο Αλέξης και ο Νίκος ο Παπάς το κακό το δούνου του. Τα θυμάστε καθόλου αυτά, Σταύρο? Το θυμάστε? Γιατί στην Ελλάδα ξεχνάμε γρήγορα, ε! Και βγαίνουν και λέγανε οι μέρες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι μετρημένες. Δεν έχει περάσει 1,5 χρόνο. Ακούστε οι αθεόφοβοι, διαρροή σημερινή σε όλους τους δημοσιογράφους. Θρίαμβος του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ποιος είναι ο τρίαμβος? Ότι μένει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πρόγραμμα. Προσέξτε, αυτοί που θα το διώχνανε.